Για του γεννημένου, το τρίτο δεκαήμερο. Δεν είμαι. Δεν είσαι. Ε. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει κάτι ευχάριστο σε ό,τι έχει να κάνει με. Τα... Το τρίτο δεκαήμερο. Σε αποκλείω από τα ευχάριστα. Ε, σε ό,τι έχει να κάνει με ένα οικονομικό θέμα. Ε, μπορεί να είναι και κάτι στη βουλιά το οποίο μπορεί να σας φτιάξει το κέφι. Ε, αυτή η όψη Αφροδίτης ή μπορεί να έχει να κάνει και με την οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον, τα θέματα του σπιτιού. Κάτι λοιπόν το οποίο μπορεί να έρθει και λίγο ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένετε και να έχει μια ευχάριστη τέλο πάντων τροπή μια μιας κατάστασης και αυτό όλο να ανεβάσει την ψυχολογία σας. Μπράδυ. Τώρα, η γεννημένη στο πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο. Να είστε εθα... καλά. Να είστε καλά mm -hmm. και να προσέχετε λίγο περισσότερο την επικοινωνία το μεσημέρι με τους συνεργάτες σας και με τους φίλους σας, γιατί μπορεί εκεί πέρα έτσι να υπάρχει μια, ας πούμε, μια τάση να παρεξηγηθείτε ή να ανταλλάξετε κάποιες κουβέντες οι οποίες καλό είναι να μην τις ανταλλάξετε και γενικά να προσέξετε λίγο παραπάνω στα θέματα της επικοινωνίας. Οι μεσημεριανές ώρες είναι λίγο πιο περίεργες δηλαδή. Ε, αυτό η αυριανή μέρα καλύτερη, πολύ καλύτερη. Ε, άρα, τι εννοώ με αυτό. Αν έχετε να κάνετε τώρα μια συζήτηση, ε, δεν την αφήνετε για αύριο καλύτερα. <laughs> Αν μπορείτε. Αν δεν μπορείτε, τι να σας πω. Βοηθειά σας. Ε, δύσκολες του μήνα. 14-15, 21-25 και 28 ε, για τους εγώ καιρους. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί τα ενδιάμεσα ε, να κολυμπήσουν. Δεν έχει ενδιάμεσα. Ε, δεν είναι και όλος ο μήνας. Σιγά. 14, μια μέρα τη 21, 21, 28. Είναι αρκετέ μέρε, ναι, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, λίγη ευελιξία. Θέλει σε αυτέ τι μέρε. Δεν είπα ότι θα είναι κακέ. Είπα ότι απλά αν να έχετε να κάνει κάτι σημαντικό, μην το κάνετε σε αυτέ τι ναι. μέρε. Τι ευελιξία. Χέλη πρέπει να είναι για να το κάνετε. Χέλη. <laughs> λοιπόν, πάμε να δούμε του υδροχώου. Λοιπόν, για τους υδροχώους του τρίτου δεκαημέρου, ε, έχει και ένα ευχάριστο αυτή η περίοδος. Ε, μπορεί να είναι είναι η αφορμή στο ζώδιο σα, κάνει το εξάγωνο με τον κυβερνήτη σα, με τον ουρανό. Άρα μπορεί να μάθετε κάτι που μπορεί να έχει σχέση α, με τα προσωπικά ή μπορεί να έχει σχέση με μια καινούρια πρόταση, δηλαδή να προκύψει, χτυπήσει ένα τηλέφωνο σήμερα και να είναι μια ωραία επαγγελματική πρόταση. Ωραίο σενάριο. Μπορεί να έχει να κάνει α, με ένα ταξίδι επίση. Δηλαδή, να βρείτε μία άκρη για να πάτε ένα ταξίδι ή να σα προτείνουν φίλοι, ο σύντροφό σα, να σα κάνουν μία έκπληξη ή να σα προτείνουν κάτι που μπορεί να αφορά ένα ταξιδάκι που μια χαρά θα σα πάει και πολύ μπορεί να σα αρέσει. Τώρα, οι γεννημένοι στο πρώτο, δεύτερο δεκαήμερο, θα είστε πιο προσεκτικοί σήμερα στα επαγγελματικά, γιατί ειδικά προ το μεσημέρι, εκεί πέρα που κάνει ο Ερμή, που είναι στο ζώδιό σα τετράγωνο, με την Σελήνη που είναι στο Σκορπιό. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια διαφωνία με ένα πρόσωπο που μπορεί να έχει λόγο για τη δουλειά σας, με ένα στενό συνεργάτη και τέλος πάντων να διαταραχτεί λίγο η σχέση ή ακόμα και αν δεν διαταραχτεί η σχέση να, να υπάρχει έτσι ένα διάστημα χρονικό το οποίο θα έχετε ε, κάπως τέλος πάντων κι εσείς πάρει περίεργα τη σχέση σας αυτή, γι' αυτό λέω, προσέξτε λίγο περισσότερο το μεσημέρι, ειδικά στο περιβάλλον των επαγγελματικών. Οι δύσκολε μέρε του μήνα για του υδροχώου είναι 10, 13, 17, 25 και 28. Είναι έτσι λίγο πιο ζόρικες μέρες αυτές και είναι οι μέρες που είπαμε ότι πρέπει να αποφύγετε τα, α, τις ενάρξεις, τις συμφωνίες, τα συμβόλαια, τα πολύ σημαντικά για να πάνε καλύτερα. Θα επιλέξετε τα της προηγούμενης εβδομάδας που σας έβινα που ήταν οι τυχερές μέρες του μήνα. Εκεί δεν είδα να μου λέτε κάτι. Γιατί χαιρόμασταν γι' αυτό. Ναι. Yes. <laughs> mm. Πάμε στου εχθρού. Εσύ είσαι και του πρώτου δεκαημένου. Πρώτου, του πρώτου πρώτου. Του πρώτου δεκαημέρου. Λοιπόν, ε, εύχομαι να έχει πλανήτε στο οροσκοπιό σου που να είναι. Στα του τρίτου δεκαημέρου γιατί αν έχεις mm. σήμερα μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση α, που μπορεί να αφορά το μέλλον που μπορεί να έχει να κάνει με τα επαγγελματικά α, που μπορεί να βελτιώσει έτσι την κατάσταση και τη διάθεση αλλά και την κατάσταση α, στη ζωή σας. Επίσης θα μπορούσε να δείξει ε, μια συζήτηση που γίνεται λίγο κρυφά λίγο μυστικά α, και να αποδώσει αυτό το πράγμα ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο. Ε, Χωρί να θέλω να σου χρυσώσω το χάπι, να σου πω ότι η Αφροδίτη μάνο, μπαίνει στο τέλο τη εβδομάδα ε? στο ζώδιό σου και αυτό είναι πολύ καλό. Α, μπαίνει δηλαδή στου ηχθεί. Και Τι ε επίπεδο είναι πολύ καλό. Η, η Αφροδίτη γενικά είναι πολύ καλό όταν είναι στο ζώδιό σου γιατί πρώτον φτιάχνει τη διάθεσή σου. Δεύτερον, δημιουργεί προοπτικέ και σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει και με τι σχέσει. Άρα, από όλε τι απόψει είναι θετικό. Αυτά για τους συχθεί.